Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν δώστε μου μια εικόνα αριθμητικά. Ξέρουμε περίπου πόσοι είναι οι Έλληνες ναυτικοί που ανήκουν στην κατηγορία αυτή της αναμονής για αντικατάσταση. Για τους Έλληνες ναυτεργάτες που στην Ποντοπόρο κυρίως ναυτιλία επικεντρώνονται, ναι, ναι. Είναι γύρω στους 10.000. Αλλά αν σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες ναυτεργάτες. Ναι, σωστό, έτσι, σωστό, γιατί σωστό. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν συνολικά οι ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται. Αλήθεια. Είναι πάνω από 150.000 με στοιχεία διεθνών οργανισμών αυτή την περίοδο που είναι εγκλωβισμένη στα πλοία και που οι αντικαταστάσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν πραγματοποιούνται, ελάχιστες, με αποτέλεσμα τον πολύμινο εγκλωβισμό των αυτεργατών. Ναι. Πρόεδρε, να με βοηθήσετε λιγάκι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία γινόταν τακτικά, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα, τι να το πω, συμβόλαιο, συμφωνία, ότι όταν κάθεται κάποιος, ξέρω εγώ, 3 μήνες, 4 μήνες, τον αντικαθιστά με κάποιον άλλον. Υπάρχουν συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα. Για μας είναι 6 μήνες η σύμβαση, το κοντράτο, όπως λέμε, η σύμβαση για τα δεξαμενόπλια και 7 μήνες για τα χορτηγά πλοία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι με τη λήξη της σύμβασης, ναι, αντικαθίσταται ο ναυτεργάτης. Okay. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να ζητήσει ο ναυτεργάτης για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να του προκύψει μια πρόωρη αντικατάστασή του, που και αυτό γίνεται μεταξύ του ναυτεργάτη και της εταιρείας. Ναι. Μπορεί να κάτσει και παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί βέβαια, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Πάντα σε συμφωνία. Να επιμηθεί ο χρόνος παραμονής της συμφωνίας αυτής. Τώρα, μου λέγατε χθες και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι επειδή σε συγκεκριμένα σημεία υπάρχει μεγάλος αριθμός πλοίων, ας πούμε στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ, στις Φιλιππίνες, αλλά λόγω των συνθήκων που επικρατούν με τον κορονοϊό, κάποιες περιοχές ανοίγουν για λίγο, γιατί βελτιώνονται προφανώς τα δεδομένα, αλλά άλλες φορές κλείνουν. Το ζήτημα είναι το εξής και το ερώτημα το μεγάλο. Μπορούν να συντονιστούν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπό την ομπρέλα, ξέρω εγώ, του ILO, για να να μεταφέρουν προφανώς αεροπορικός και προσωπικό σε κάποιες περιοχές και με τα ίδια αεροσκάφη στην επιστροφή να φέρουν το προσωπικό το οποίο παραμένει εκεί. Κοιτάτε, μέχρι σήμερα, και αυτό με στοιχεία, το 80% παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης. Ναι. Η χώρα μας, οι εφοπλιστές, δηλαδή η ελληνόκτητος ναυτιλία, ναι, με βάση και αυτά τα στοιχεία, το 20% σε χωρητικότητα πλοίων το κατέχουν Έλληνες εφοπλιστές. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τη δυναμική αυτή και σε συνδυασμό ότι εδώ υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, η χώρα μας συμμετέχει σε μια σειρά φορείς, ναι, θα, ναι, πρέπει να ασκηθεί μια τέτοια πίεση λοιπόν, έτσι ώστε πραγματικά και την ευθύνη εδώ, επειδή έχει να κάνει με χρήματα, θα πρέπει οι εφοπλιστές να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να αντιμετωπίσουν σοβαρά την τραγική κατάσταση που αυτή τη στιγμή περνάνε οι ναυτεργάτες. Και τι θέλουμε να πούμε? Υπάρχουν λιμάνια κλειδιά, με την έννοια το ότι υπάρχει έλευση πλοίων μεγάλη, Σιγκαπούρη, το Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ, ναι, Αυστραλία, μια σειρά χώρες κλειδιά δηλαδή, ναι, ναι, όπου σε συνδυασμό δηλαδή εφοπλιστές και κυβερνήσεις και φορείς, και δεν φτάνει μόνο να κάνουν δηλώσεις και στην πράξη να μην εφαρμόζεται τίποτα και να παραμένει αυτή η κατάσταση, να συντονιστούν λοιπόν λιμάνια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα συγκεκριμένα, γιατί μιλάμε για μεγάλο όγκο ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι, έτσι ώστε πραγματικά να δοθεί αδιέξοδο σε αυτή την τραγική αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Και η μία πλευρά είναι οι ναυτεργάτες που είναι μέσα στα πλοία και η άλλη πλευρά είναι και οι ναυτεργάτες που είναι σε αναμονή, ναι, που πολύμινη ανεργία. Και δέστε το χαρακτηριστικό, ακόμα και αυτά τα ψίχουλα του επιδόματος που έβγαλε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση, τα 800 ευρώ, δεν τα πήραν οι ναυτεργάτες με βάση τις προϋποθέσεις. Δεν τα πήραν οι ναυτεργάτες που είναι σε ανεργία, αφού είναι στην Ποντοπόρο ναυτιλία. Συγγνώμη, αυτοί οι ναυτεργάτες
Αν πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί και αυτό με προϋποθέσεις είναι, ναι, παίρνουν το επίδομα ανεργίας των 350 ευρώ το μήνα. Οι ναυτεργάτες οι οποίοι δεν έχουν πιάσει δουλειά λόγω των συνθήκων, πληρώνονται ή περιμένουν όταν θα πάνε να πληρωθούν? Καταλάβατε τι εννοώ. Με βάση την εγκύκλιο, ναι, που έχει βγάλει με βάση νομοθετικού περιεχομένου το Υπουργείο Ναυτιλίας, κάλυψε ένα μικρό αριθμό ναυτεργατών και κυρίως αυτούς που είχαν απολυθεί μετά τις 31 του Μάρτη. Μάλιστα. Και κυρίως ο κύριος Όγκος ήταν από ναυτεργάτες και επικεντρώνεται, ναι, της ακτοπλοϊάς. Μάλιστα. Ναι, μόνο που αναλάμβανε χιλιάδες ναυτεργάτες που αυτή τη στιγμή είναι και για την ποντοπόρο ναυτιλία. Σωστό, σωστό. Όλοι πρέπει, με κάποιον τρόπο, όλοι πρέπει να πάρουν κάτι, ρε παιδί. Που για αυτούς δεν υπήρχε καμία μέρημνα. Αντίθετα, τους παρέπεμπε και επαναλαμβάνω, είναι με προϋποθέσεις. Δηλαδή, χαρακτηριστικά πρέπει να έχεις 3 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία και εκ των οποίων 9 μήνες τα τελευταία 2 χρόνια για να πάρεις αυτό το επίδομα των 350 ευρώ. Ναι. Πέστε μου τώρα αν μπορεί να ζήσει. Όχι, βέβαια, μια οικογένεια να ζει τώρα σοβαρά με τα 350 όχι ευρώ. Αυτοί, ξαναλέω, αυτοί οι οποίοι πάνε να πιάσουν δουλειά και έχουν υπογράψει συμφωνία και αναμένουν, δεν παίρνουν τίποτα προς το παρόν μέχρι να πάνε στο βαπόρ. Τίποτα. Ακριβώς όπως το λέτε. Τελευταίο ερώτημα, πρόεδρε. Βλέπετε να γίνεται κάτι? Δηλαδή θέλω να πω ότι ανακοινώθηκε ότι πάνε να συντονιστούν κυβερνήσεις και λοιπά για να υπάρξει αντικατάσταση. Το βλέπετε να υλοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα ή επειδή ενδεχομένως βαραίνουν πάλι τα πράγματα με τον κορονοϊό, θα είναι μπλοκαρισμένη ιστορία? Παίζουν όλα τα σενάρια. Ναι. Όπως το λέτε, δηλαδή χαρακτηριστικά, εμείς στην πράξη θέλουμε να δούμε. Αυτό λέω. Στην επειδή εσείς το βιώνετε από μέσα, αν έχετε καμία εικόνα. Στην πράξη, ας σας πω ένα χαρακτηριστικό γεγονός το οποίο ήταν σε εξέλιξη μέχρι χτες αργά το βράδυ. Ναι. Με συγκεκριμένο πλοίο που ήταν στην περιοχή του Ντουμπάι, ναι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, okay, με διαδοχικές τηλεφωνικές παρεμβάσεις αλλά και με έγγραφα προς το Υπουργείο, ναι, πιέζαμε να αναλάβει τις ευθύνες και να παρέμβει, γιατί έμπαινε πρόβλημα, ενώ είχαν σταλεί και οι αντικαταστάτες στο συγκεκριμένο λιμάνι, ναι, η ναυλότρια εταιρεία, να έχει αυτή, λέμε, ότι στο βωμό της κερδοφορίας δεν διστάζουν να θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή εφοπλιστές, πίεζε να φύγει το πλοίο χωρίς να γίνει αντικατάσταση, γιατί στο χρόνο της αντικατάστασης που χρειάζονται και μια διαδικασία γραφειοκρατική σε σχέση με τη χώρα, όπως χαρακτηριστικά δήλωνε, έχανε χρήμα γιατί σε σχέση με τον ναύλο το οποίο ήταν φορτωμένο το πλοίο. Okay, και τι θα καταλαβαίνετε, και δηλαδή, τι θα γινόταν το πλήρωμα, δηλαδή δεν θα μπορούσε να περιμένει, ξέρω εγώ, λίγο και να αντικατασταθεί? Θα τους αφήνανε τους άλλους. Σε κάποιο άλλους λιμάνι άλλο. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Και μιλάμε τώρα για έναν κόσμο ο οποίος είναι πάνω από 12 μήνες εγκλωβισμένος μέσα σε ένα πλοίο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καταλαβαίνω. Καλή είναι δύσκολο. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη, να είστε καλά.